Χορηγός μενού μας βίντεο είναι το SCDK, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ φτηνά παιχνίδια διαφορετικών εταιριών, software, gift cards και φυσικά Microsoft Office νεότερων και παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και κλειδιά για να ενεργοποιήσετε Windows 10 ή Windows 11. Στο checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό TTL. Έτσι, βοηθάτε και εμάς, αλλά και εσείς κερδίζετε μια επιπλέον έκπτωση στην αγορά σας. Πληρώνετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε και σε λίγα λεπτά έχετε το κλειδί στο email σας για να ενεργοποιήσετε εύκολα και γρήγορα τα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε επιλέξει. Καλησπέρες lads, καλή χρονιά, χαρούμενο το 2023. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον και please, μην είσαι σαν το 22. Για εμένα, για όλους άλλους, αν δεν μετράω, απλώς όχι σαν το 22. Λίγο καλύτερο, λίγο. Τέλος πάντων, λένε ότι το πώς ξεκινάς μια χρονιά είναι το πώς θα πάει όλη σου χρονιά πρακτικά. Οπότε γιατί να μην ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά επιδιορθώνοντας πράγματα, έτσι όπως θα επιδιορθώσουμε και την ψυχή μας, τη ζωή μας, τα πάντα όλα μέσα στο 23. Όχι, κανένας, δεν πειράζει, μόνος μου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μερικές παραπάνω GPU για φτιάξιμο, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει γίνει μόδα. Και ξέρετε κάτι, I don't mind. Οπότε that's a thing πλέον, ναι, στους τέκλας θα φτιάχνουμε GPU και άλλα πράγματα ηλεκτρονικά υποθέτω, απλώς GPU έχω λίγο παραπάνω εμπειρία. Μην πολυλογούμε, πάμε να δούμε ακριβώς τι ασθενείς έχουμε σήμερα και τι κάναμε για αυτούς. Λοιπόν, νέα χρονιά, νέα γωνία κάμερας, την έχω με το τρίποδο πάνω στο γραφείο και έχω κόψει περίπου το 1 τέταρτο του χώρου εργασίας που μπορώ να έχω, οπότε είμαι λίγο πιο στριμόκολα μεν, αλλά νομίζω πως θα βοηθήσει πολύ εσάς που βλέπετε το βίντεο για να καταλαβαίνετε τι κάνω πάνω κάτω. Και ελπίζω να μην δώσω καμιά φάπα στην κάμερα όπως δουλεύω κατά λάθος και χρεωθούμε, ξέρω εγώ, 750 ευρώ πόσα κάνει. Πληρώνουμε 10 χρόνια μαλακίες που λέει και το meme. Τέλος πάντων, είδατε, έκανα μια πολύ μικρή εισαγωγή προηγουμένως. Πάμε κατευθείαν γιατί έχουμε να δούμε σχετικά πολλά πραγματάκια. Επίσης, θα με συγχωρέσετε λίγο γιατί δεν μπορώ να δω εύκολα τι κοιτάει η κάμερα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως ξέρω ότι σίγουρα να κάνει κι άλλο zoom, τέλεια. Κοιτάμε την GT1030, την οποία σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Αν μπορείτε να δείτε, δείχνει καλά, ναι, ωραία. Συμπληρώσαμε λοιπόν τους πυκνωτές εδώ πέρα που λείπανε. Οπότε that's done, η κάρτα δουλεύει κανονικά. Το έκανα off camera γιατί ήθελα να δω αν την κατέστρεψε εντελώς σε κάποια φάση ή αν απλώς ήταν όντως θέμα των πυκνωτών. Επίσης δείχνω σε τελείως λάθος σημείο, έτσι είναι αυτή εδώ. Anyways, point still stands. Αυτή τη στιγμή δεν έβλεπα καν που έδειχνα είναι το θέμα με τη γωνία της κάμερας. Anyways, πάμε παρακάτω. Φτιάξαμε λοιπόν την GT1030 με τους πυκνωτές εδώ πέρα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ας την αφήσουμε αυτή παραδίπλα. Εδώ πέρα βλέπετε μία GT8400, η οποία είναι από το 2005, ξέρω εγώ πότε βγήκε αυτή εδώ η κάρτα. Εντάξει, ok, βλέπετε είναι ξυλωμένα τα πάντα όλα, απλώς έκανα δοκιμές με το θερμό αέρα, ξύλωσα οτιδήποτε έχει αξία, τον πυρήνα, την VRAM και εδώ πέρα τα power electronics που είχε, MOSFET και τα λοιπά, controllers, γιατί μπορεί να χρειαστούν, όπως και αρκετούς πυκνωτές. Θα μου πείτε γιατί κατέστρεψε αυτή την κάρτα. Πρώτον για εξάσκηση, δεύτερον για να δω τι δυνατότητες έχει, ας πούμε, σε reflow και αντίστοιχα rebowling άμα χρειαστεί να γίνει σε κάποια φάση, το πιστόλι θερμού αέρα που έχω ουσιαστικά. Και πέραν αυτού, εντάξει, ok, νομίζω ότι έβγαλε τα χρόνια της καρτούλα. Δεν θα χρειαστεί να επιτελέσει παραπάνω, ας πούμε, δουλειά, οπότε απλώς έγινε salvage πλέον. Και για πολύ καλό λόγο μάλιστα, γιατί έχουμε τον πρώτο μας ασθενή εδώ πέρα. Να κάνουμε και λίγο zoom out. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε, παιδιά μου, είναι μια HIS, ελπίζω να φαίνεται, HD 7953 GB. Παλιά κάρτα, γερή κάρτα μπορώ να πω.
Παίζουν ακόμα και σήμερα. Είχε βγάλει η AMD έναν driver τώρα μέσα στο 22 που τις υποστηρίζει και έχουν υποστήριξη μέχρι Windows 10. Εντάξει, ποιος ούτως ή άλλως θα χρησιμοποιήσει τέτοια γράτα σε Windows 11. Εδώ καλά δεν υποστηρίζουν τα πιο παλιά CPU, ας πούμε, κατά 2-3 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, η καρτούλα αυτή λοιπόν έχει ένα πρόβλημα που μου τη φέρανε. Είχε πέσει κάπου νερό, είχε πει ο ιδιοκτήτης και κάτι έκανε, αλλά λέει δεν είδε να γίνει ζημιά ιδιαίτερη. Η αλήθεια είναι ότι επειδή μου δόθηκε μέσα από τρίτο, δεν είχα απευθείας επικοινωνία με τον original ιδιοκτήτη, οπότε μου τα είπε λίγο μπερδεμένα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η κράσαρα όταν έπαιζα παιχνίδια και σε μερικές φορές δεν άνοιγε καν, ας πούμε, υπολογιστής. Εμένα μου ανοίγει όσες φορές τη δοκίμασα, αλλά δεν περνάει καθόλου memory test που έτρεξα το memory CL και αντίστοιχα το memory test του OCCT. Έκανα ένα γρήγορο inspection στο πίσω μέρος της πλακέτας και παρατήρησα το εξής. Θα κάνω λίγο zoom in. Λοιπόν, πού είναι, εδώ είναι. Θα παρατηρήσετε ότι αυτός εδώ ο πυκνωτής που βλέπετε είναι σπασμένος, οπότε υποθέτω πως είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί ακριβώς από κάτω υπάρχει η VRAM, οπότε είναι πολύ, πώς να το πω, πολύ πιθανό να επηρεάζει, ας πούμε, τη VRAM κατά κάποιο τρόπο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το έχει σπάσει ο πυκνωτής. Επίσης βλέπω ένα έντομο να πάει, what the fuck, τι στο μπούτσο έχει μέσα αυτή η κάρτα. Συγγνώμη, λίγο πιο πάνω λοιπόν σε αυτό το τσιπάκι μόλις έλειωσα ένα έντομο. Αυτό το τσιπάκι λοιπόν, από ό,τι διάβασα, είναι ένα tri-state buffer. Δεν θα κάτσω να εξηγήσω τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, χρησιμοποιείται κυρίως στα ηλεκτρονικά, σε μπάσεις για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Εδώ πέρα έχει κάποια, ας πούμε, φαίνεται ότι έχει πέσει κάτι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς νερό, αλλά έχουμε λίγη οξύδωση στις επαφές, οπότε θα του κάνω εδώ πέρα ένα reflow. Και δεν υπήρχε ήδη πρόβλημα εξ αρχής, απλώς βασικά το σταματά από το να εμφανιστεί. Και θα ανοίξω και την κάρτα από κάτω, να βγάλω την ψύκτρα να δούμε γενικά τι έχει εδώ μέσα, γιατί δεν έχω κοιτάξει στο κάτω μέρος της πλακέτας, μην έχει κάτι άλλο. Το μόνο σίγουρο πρόβλημα όμως είναι ο πυκνωτής εδώ σπασμένος που σας έδειξα. Και προφανώς, εντάξει, αφαίρεσα έναν πυκνωτή από πιο δίπλα που είναι σε παρόμοια θέση για να δω τι χωρητικότητα μιλάμε, για να ξέρω με τι να τον αντικαταστήσω. Μιλάμε λοιπόν για έναν πυκνωτή ο οποίος είναι στα 10 μικροφαράντ και voltage οτιδήποτε από 1,5 volt και πάνω θα πρέπει να λειτουργήσει, γιατί η κάρτα αυτή στις μνήμες έχει 1,5 volt. Από όσο είχα μετρήσει τουλάχιστον. Okay, οπότε πάμε να αντιλήσουμε μια γρήγορη και προχωράμε μετά με την αντικατάσταση και το reflow λίγο εδώ πέρα. Ωραία. Θέλουμε άλλο κατσαβίδι. Παρεπτόντας αυτό το κατσαβιδάκι της Be Quiet, να αναφέρω ότι είναι λίγο εξαιρετικό και το έχουν όλοι, έτσι, πραγματικά όλοι. Είδα λίγο πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, ένα βίντεο από τον Boris, Life of Boris, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, Slav YouTube κτλ. Το οποίο έχει τίτλο I'm Awake και κρατούσε στα χέρια του αυτό εδώ το κατσαβίδι της Be Quiet και απλώς τότε επιβεβαιώθηκα ότι, ξέρεις κάτι, όλοι, μα όλοι έχουν αυτό το κατσαβίδι και είναι τέρμα χρήσιμο. Το έχω ξαναπεί σε βίντεο, αλλά ναι, Be Quiet έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Okay, λοιπόν, κλασικό cooler, okay. Η πάστα φαίνεται σχετικά πρόσφατη, το οποίο μου ψιλοαρέσει. Τα πάντζι, αλήθεια είναι, θα μπορούσαν να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχω καινούργια pads για να αλλάξω και το να βρεις καινούργια pads για να βάζεις είναι λίγο pain in the ass, που λένε εκεί φίλοι μας οι Άγγλοι. Οπότε σε καμία κάρτα που θα πάρω δεν θα αλλάξω pads, εκτός και αν τα pads έχουν κάποιο πρόβλημα όπου θα πρέπει να παραγγείλω, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη. Γιατί έχει να κάνει και με το ύψος, το μέγεθος, τα πάντα. Δεν μπορείς απλώς να πάρεις ένα pad και να το χρησιμοποιείς παντού. Οπότε ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι και τρομερό cooler. Μη λέμε βλακίες, είναι αρκετά μικρό, το περισσότερο είναι πλαστικό. Δεν είναι και βαρύ κιόλας. Okay, εντάξει, έχει ένα vapor chamber.
4 heat pipes, αλλά τα fins εδώ δεν τα βλέπετε καν. Τα fins προεκτείνονται μέχρι εδώ και δεν πάνε και πολύ από εδώ πέρα. Oh well, δεν κρίνω. HIS, κλασική σχεδόν εταιρεία AMD. Πάλι δεν έφερα χαρτί, επιστρέφω. Έλεγα λοιπόν, HIS, κλασική εταιρεία AMD παλιότερα, για όσους την προλάβανε. Δυστυχώς μετά από τις 7000 series, η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι να έχει φτιάξει κάποια GPU. Μετά μείνανε μόνο Sapphire και οι άλλες κλασικές που είναι και στις δύο εταιρείες. Αλλά υπήρχαν μερικές περίεργες παλιότερα, όπως Club 3D και κάτι τέτοια. Τι να πω, δεν κρίνω. Συνήθως οι υλοποιήσεις τους βέβαια δεν ήταν και τρομερές, αλλά τι να κάνεις άμα είχες λεφτά για να πάρεις μόνο αυτές. Έκανες ό,τι μπορούσες. Οκ, αυτοκαθαρίστηκε. Πάμε τώρα εδώ για την GPU. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς μπετόπα στα έχει μπει, αλλά δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν κάθομαι να ασχοληθώ παραπάνω. Άμα είναι, θα γίνει μετά. Ούτως ή άλλως, απλώς καλή θερμική συμπεριφορά θέλουμε να έχει και να μην παίρνει φωτιά, όχι να φαίνεται όμορφο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να κάνουμε και ένα λίγο zoom, να φαίνονται καλύτερα. Έχουμε τη βύρα μας. Οκ, κλασικά. Εδώ είναι, εντάξει, φαίνεται ότι έχουν βάλει ένα holder, το οποίο είναι μεταλλικό. Οκ, έχουν βάλει ένα holder ουσιαστικά περιμετρικά του PCB. Φαντάζομαι εξυπηρετεί ακριβώς τον ίδιο σκοπό με το backplate. Και από ό,τι βλέπω κιόλας, συνδέεται με το cooler εδώ πέρα στα VRM, το οποίο θα βγάλω. Και φαίνεται να έχουν και τελείως καστομιά VRM controller. Οκ, δεν κρίνω, υποθέτω. Αυτό εδώ πρέπει να είναι για τις μνήμες, αντίστοιχα το VRM. Τουλάχιστον έτσι δείχνει. Αυτό θα είναι κανένα 1,8 voltage περίεργο rail για τα outputs. Ναι, δεν βλέπω κάτι το οποίο με ανησυχεί, ας πούμε. Είναι πολύ clean το PCB. Βγάλω λίγο εδώ τη σγάρτσα που έχει κάτσει περιμετρικά του cooler, αλλά νομίζω δεν έχει νόημα να κάσω να αντιλήσω ολόκληρη, δηλαδή να βγάλω και την ψύκτρα εδώ πέρα στο VRM. Anyways, εφόσον δεν φαίνεται να έχει κάτι, πάμε να το δουλέψουμε από πίσω απευθείας. Ωραία, λοιπόν, καταρχάς να καθαρίσουμε εδώ πέρα λίγο το τσιπάκι και να του κάνουμε μετά και ένα reflow άμα υπάρχει κάποιο θέμα στις επαφές. Και η αλήθεια είναι, όπως το βλέπω, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν μου κοστίζει κάτι να το λέμε κι αυτό. Okay. Καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα τι άλλο. Πυκνωτής εδώ πέρα. Να καθαρίσουμε και εδώ λίγο την περιοχή. Στο γύρω-γύρω. Και τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουμε απευθείας το πιστόλι θερμού αέρα και να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν και η αλήθεια είναι, ίσως πρώτα να πρέπει να ξεκολλήσω εδώ πέρα τον πυκνωτή, να κάνω λίγο reflow την περιοχή και μετά όλα τα άλλα. Κάπου εδώ, εντωμεταξύ, θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλοί νομίζουν ίσως ότι είμαι κάποιο είδους ειδικός στα ηλεκτρονικά και τα λοιπά, επισκευές. Ναι, στα ηλεκτρονικά είμαι ειδικός με πτυχίο, ξέρω εγώ, ξεκάθαρα.
Αλλά αυτό όσον αφορά το κομμάτι του μηχανικού, έτσι. Δηλαδή γνωρίζω πώς να κατασκευάζω ψηφιακά ηλεκτρονικά και προσπαθώ να περάσω τώρα και στα αναλογικά ηλεκτρονικά. Στις επισκευές τώρα είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Ξέρω 5-10 πράγματα, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα και παράλληλα έχω και το σωστό mindset του πώς να αντιμετωπίζω προβλήματα και να λύνω καταστάσεις ή το πώς να πατεντάρω πράγματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαι ειδικός, έτσι, ξεκάθαρα. Δεν έχω τρομερές γνώσεις πάνω στις επισκευές. Δηλαδή κάποιος επαγγελματίας ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα, επισκευές και μόνο, προφανώς είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με μένα. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πως εν μέρη κρατιώνται και οι δύο πλευρές του. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει αυτό, αλλά δεν κρίνω. Για να μην ξυλώσουμε κανένα pad και γίνει καμιά βλακεία, είμαστε κολλητήρι παραδίπλα. Πάμε να το κάνουμε με θερμό αέρα να τελειώνουμε. Εδώ η αλήθεια είναι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω μικρότερο nozzle. Ωραία. Anyways, ναι, point still stands, δεν είμαι κάποιο είδους ειδικός, παιδιά, και μη με θεωρείτε ειδικό στα θέματα επισκευών, απλώς κάνω το χόμπι μου. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο σαν χόμπι από το να βγάζω reviews. Τα reviews έχουν καταντήσει, να πω την αλήθεια, λίγο βαρετά τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό δεν βλέπετε να κάνω πολλά πράγματα. Έχω υλικό να βγάλω, αλλά... Ναι, είναι όλοι ότι, ξέρεις, πρέπει να κάνεις να γράψεις σενάριο, πρέπει να... Κάνεις διάφορα πράγματα τα οποία μου φαίνονται βαρετά. Το ίδιο το review, τι ξέρεις, παίρνω νούμερα, ψάχνω ρυθμίσεις και αυτά, μου είναι ωραίο. Αλλά το θέμα του production είναι λίγο κουραστικό σε κάποια φάση και μετά. Λοιπόν, να ζεσταθεί εδώ και λίγο το PCB. Ωραία. Βάλουμε λίγο παραπάνω καλά για να μπορούμε να το πιάσουμε. Και να πιάσουμε ένα κατάλληλο πυκνωτή. Για να τον βάλουμε... Ωραία, okay. Και τώρα πάμε να κάνουμε και το πάνω στο εδώ πέρα. Εδώ θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, απλώς θα του περάσουμε λίγο θερμό αέρα από πάνω να γίνουν reflow οι κολλήσεις. Εξαιρετικά. Okay, η δουλειά μας εδώ τελείωσε. Τώρα λίγο καθάρισμα. Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι του βάλα λίγο περισσότερο καλά από ό,τι έπρεπε. Εντάξει, είναι κάτι που δεν φτιάχνεται. Όχι ότι θα προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, να το λέμε και αυτό, απλώς εντάξει. Δεν μ' αρέσει να κάνουμε σε δουλειές. Okay, εξαιρετικά.
Ωραία, καθαρίστηκε και άγγιξα λίγο την μπάστα από μπροστά. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ πέρα είναι το ο καινούριος οπυκνωτής. Αυτό εδώ, αν μπορείτε να δείτε. Ελπίζω να έχει κάνει focus. Και μετά αντίστοιχα, εδώ πάνω, το τσιπάκι που είχε λίγο water damage, να το πούμε έτσι. Το οποίο και αυτό φτιάχτηκε και πλέον είναι κομπλέ. Ωραία, οπότε θα τη δέσω τώρα μετά αυτή την κάρτα και θα δούμε μετά αν λειτουργεί. Πριν κάνουμε αυτό όμως, επειδή ήταν αρκετά γρήγορη δουλειά, να πω την αλήθεια, πάμε σε μια δεύτερη που και αυτή θα πρέπει να είναι αρκετά γρήγορη δουλειά, η οποία είναι αυτή εδώ. Αυτή λοιπόν είναι μια R9270 Dualex της Sapphire, όπως μπορείτε να δείτε, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα για R9270. Μπορεί να πει κανένας, το έχουν πολλές κάρτες αυτό το πρόβλημα. Όταν περάσεις drivers, η κάρτα δεν δουλεύει. Τώρα είναι ανάλογα ποιον driver περάσεις λίγο και δεν μπορώ να καταλάβω αν το θέμα είναι software ή αν είναι θέμα hardware. Για παράδειγμα, με τον τελευταίο driver που έχω περάσει αυτή τη στιγμή, η κάρτα μισοδουλεύει. Από την άποψη ότι περνάς driver, δεν σου βγάζει με αύριο οθόνη, ναι. Σε μερικά ελαφριά τεστ μπορεί να τα περάσει, αλλά με το που τρέξει κάτι το οποίο είναι μεσαία βαρύ προς πολύ βαρύ, κρασάρει και έχει θέμα. Με παλιότερους driver αντίστοιχα, με το που εγκατασταθεί ο driver, δεν σου δίνει καθόλου εικόνα μέσα στα Windows. Δεν ξέρω ακριβώς, κανένας στα forum έχει συζητηθεί πολύ αυτό το θέμα, κανένας δεν ξέρει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί υπάρχει. Πολλοί λένε ότι είναι θέμα software, ότι ξέρεις κάτι, μας το κάνουν αυτό οι κάρτες μετά από κάποιο συγκεκριμένο driver version και μετά. Προσωπικά πιστεύω ότι μάλλον είναι θέμα hardware. Και το βασίζει στο γεγονός ότι αν ένας driver και μετά σου χαλάει την κάρτα γραφικών σου, τότε απλώς σου εκθέτει ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε στο hardware και απλώς μέχρι τότε δεν φαινόταν. Δηλαδή δεν είχε φανεί μέχρι τότε η ευπάθεια που υπήρχε. Οπότε είναι hardware side το θέμα που απλώς εμφανίστηκε μετά από software update. Shit happens. Okay. Από την άλλη βέβαια, δεν ξέρουμε αν το πρόβλημα hardware είναι το τσιπάκι το ίδιο, δηλαδή το πως βγαίνει από το εργοστάσιο, ή αν μιλάμε για κάποιο θέμα ίσως στις κολλήσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω σαν πρόβλημα στις κολλήσεις, άμα ανοίξει κιόλας. Δεν βλέπω άλλες βίδες να την κρατάνε, οπότε μάλλον είναι απλώς... Okay, ήθελε λίγο τράβηγμα. Θα το αντιμετωπίσω σαν να είναι κυριολεκτικά θέμα στις κολλήσεις. Άρα θα κάνω απλώς ένα reflow. Δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω, γιατί δεν μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω. Θέμα στο power delivery δεν είναι, θέμα στο σε οτιδήποτε άλλο δεν είναι. Είναι είτε θέμα στις κολλήσεις, είτε θέμα στο εργοστάσιο που φτιάξει το τσιπάκι. Το δεύτερο δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Άρα θα κάνω ένα reflow όλες τις μνήμες και τον πυρήνα, ό,τι μπορέσω τουλάχιστον. Και ο Θεός μαζί μας. Άμα φτιάξει, έφτιαξε. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Να καθαρίσουμε κιόλας πρώτα σε κάποια φάση. Πάλι δεν έφερα χαρτί. Όχι, έχω χαρτί, άκυρο. Εγώ θα το κολυμπήσω, η αλήθεια είναι λίγο, γιατί θέλω να βγάλω και την μπάστα από τους πυκνωτές πιο δίπλα όσο μπορώ, γιατί τώρα που θα μπει ο θερμός αέρας μάλλον θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του reflow. Είναι αρκετά μεγάλο τσιπάκι, δεν ξέρω αν θα δουλέψει, αν το πιστόλι θερμού αέρα που έχω είναι αρκετά δυνατό. Υποθέτω θα μάθουμε. Θεωρητικά πρέπει να είναι, αλλά δεν παίρνω κι όρκο. Προφανώς δεν θα το δείξω όλο, γιατί είναι μια διαδικασία που θα πάρει τουλάχιστον 5-6 λεπτά. Πρέπει να ζεστάνεις όλη την περιοχή εδώ πέρα και δεν είναι κάτι ιδιαίτερα εύκολο. Οπότε θα σας δω προς το τέλος. Λοιπόν, κάπου εδώ να πω ότι τελείωσα τον πυρήνα και σε κάποια φάση, όπως θα δείτε γύρω γύρω, ξέρω πω αν φαίνεται, μισώ να κάνω λίγο zoom in. Γύρω γύρω λοιπόν από τον πυρήνα φαίνεται να υπάρχει κάτι σαν υγρό. Αυτό πετάχτηκε από κάτω από τον πυρήνα όταν πέρναγα το θερμό αέρα. Άρχισε να κάνει
παφ πουφ σαν να έβραζε κάτι ξέρω από κάτω. Το οποίο υποθέτω πως είναι μάλλον σολντερίνη που έχει μείνει. Οπότε θεωρώ το reflow ήταν επιτυχές. Τώρα θα δείξει, πάμε να κάνουμε τις μνήμες. Αυτές προφανώς επειδή είναι μικρά τσιπάκια θέλουν πολύ λιγότερο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε όταν τελειώσουμε και με αυτό επανέρχομαι. Έκανα το reflow και τώρα θα δέσω και αυτή την κάρτα αντίστοιχα και θα δούμε τι κάναμε. Εντάξει, θα περιμένω πρώτα να κρυώσει γιατί ακόμα ξέρω εγώ πρέπει να έχει 150 βαθμούς στο PCB και θα κάψω τα χέρια μου, αλλά ναι. Πάμε να περάσουμε στο test PC να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, καρτούλα πάνω, κανονικά συνδεδεμένη με την οθόνη και βλέπουμε πως εδώ κάπου τελειώνει το 30 λεπτο test VRAM που έτρεξα στο OCCT με αρκετή VRAM να χρησιμοποιείται, 2900 MB από τα 3000 που έχει ουσιαστικά και δεν έχει βρει κανένα απολύτως πρόβλημα, οπότε θεωρώ πως αυτή η κάρτα έχει φτιαχτεί μιας και στο ίδιο test την προηγούμενη φορά που την τέσταρα πέταξε errors. Η R9-270 η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή δεν μου δίνει καν εικόνα, την έχω εδώ πέρα. Δοκίμασα να κάνω άλλα 2-3 πραγματάκια, έβγαλα όλα τα τσιπάκια της VRAM και τα ξαναέβαλα πάνω στην πλακέτα, αλλά μάλλον απλώς με το reflow αποτέλειασα τον ήδη σχεδόν μισοπεθαμένο πυρήνα. Θα δείξει όμως αν δουλέψει, θα πάω να τη βάλω τώρα αυτή πάνω και ίσως να γυρίσω δεύτερο βιντεάκι. Άμα δείτε δεύτερο βιντεάκι μετά από αυτό, τότε πολύ απλά η 270 είναι νεκρή. Εντάξει, η αλήθεια είναι μπορώ να πω ότι η πρώτη αποτυχία που είχα σαν apprentice ηλεκτρονικός, καμία σχέση, σαν χομπίστας λοιπόν στις επιδιορθώσεις, ήταν αρκετά τίμια. Δηλαδή, μπορεί να φταίω, δεν ξέρω ακριβώς τι πήγε λάθος. Υποθέτω ότι μάλλον ήταν ήδη στα τελευταία το τσιπάκι και απλώς πέθανε, όπως είπα και πριν. Το αποτελείωσα. Τώρα αν έκανα κάτι λάθος, μπορεί. Ποιος ξέρει, ίσως. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως δεν δουλεύω, οπότε μικρό το κακό και είναι και παλιές κάρτες. Γενικά αυτό είναι το καλό, ότι μέσα από αυτό μαθαίνω πραγματάκια. Είναι κάτι δημιουργικό, είναι πολύ δημιουργικό να επιδιορθώνεις πράγματα και αυτά και σου δίνει μεγάλη χαρά το να καταφέρεις να φτιάξεις κάτι, αλλά πέραν αυτού μαθαίνεις πολλά πράγματα. Όσον αφορά ειδικά το interfacing, τι πατέντες μπορείς να κάνεις, ξέρεις με τι μπορείς να ξεφύγεις ουσιαστικά χωρίς να ακολουθείς τα official specs, και διάφορα πολλά άλλα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μου δίνει σαν creator και σαν κόστα δηλαδή πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό κιόλας, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι κάτι που θα βλέπετε αρκετά συχνά εφόσον έχω κι εγώ υλικό να βγάλω, έτσι. Και δεν θα μείνουμε μόνο στην GPU, θα πάμε και σε άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι γύρω μας περιτριγυριζόμαστε από ηλεκτρονικές συσκευές, οπότε εσείς βρίσκετε έναν τύπο που σας φτιάχνει πράγματα τζάμπα και εγώ βρίσκω πράγματα πάνω στα οποία μπορώ να εξοσκηθώ. Win-win! Οπότε ναι, αν ενδιαφέρεστε να μου στείλετε πραγματάκια για να τους ρίξω μια ματιά σε αδιευκρίνιστο χρόνο, πολύ σημαντικό αυτό, ξαναλέω είναι χόμπι, δεν είναι δουλειά, μπορεί να έχω ένα πράγμα στην αποθήκη μου κανένα μήνα, να το κοιτάω αν είναι όμορφο και μετά να αποφασίσω να το βάλω ας πούμε πάνω στο μπάγκο και να δούμε τι έχει. Ναι, αν ενδιαφέρεστε μπείτε στο Discord μας, βρείτε με, Ardamir λέγομαι, είμαι στους mods πάνω θα με δείτε τέλος πάντων, server owners whatever, τι με έχει βάλει ο Θωμάς. Στείλτε μου κανένα PM να μιλήσουμε, να κανονίσουμε ας πούμε πως μπορείτε να μου στείλετε πραγματάκια και εφόσον τα φτιάξω και αυτά να σας τα στείλω πίσω. Τέλος πάντων, τελειώνω εδώ αυτό το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Και σε περίπτωση που το βρήκατε, like από κάτω, subscribe, καμπανάκι, τα ξέρετε τώρα, τα έχετε μάθει τόσα βίντεο, δεν κάθομαι να τα επαναλάβω. Link στο description κάτω για το Discord που ανέφερα και προηγουμένως, στο Linktree κτλ. Ελπίζω να έχετε μια τρομερή εβδομάδα ή τουλάχιστον από ό,τι έχει μείνει, γιατί αυτό το βίντεο θα ανέβει Πέμπτη. Αν και σχεδιάζω το βίντεο της Κυριακής να είναι έτσι λίγο πιο έξω καρδιά, να το πω. Θα είναι λίγο βίντεο γενικούρας, ναι. Χρειάζονται και αυτά σιγά σιγά, εκεί πρωτοχρονιά τώρα κοντά που ήταν, πρέπει να κάνουμε ένα λίγο special βιντάκι. Anyways, μέχρι τότε, να περνάτε καλά και χρόνια πολλά επίσης σε όσους γιορτάζουν τα Θεοφάνεια.